Χαίρετε φίλε και φίλοι, είναι οι ειδήσει του Omnia TV στι 2. Σε γενική 24 ώρη απεργία καλούν αύριο Τετάρτη, Γεσσαέ και Αδεδί. Πιο αναλυτικά στην απεργία συμμετέχουν η Ομοσπονδία Εργαζομένων στον ΟΤΕ που θα πραγματοποιήσει τρει ώρε εργασία από τι 10 έω τη 1 το μεσημέρι, οι εργαζόμενοι του Αθναϊκού και Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων με 24 ώρη απεργία, οι εργαζόμενοι στην ΕΡΤ έπειτα από την κήρυξη 24 24ωρη απεργία από την Ασία οι εργαζόμενοι στις ΔΕΚΟ, οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία, οι δικηγόροι σε ολόκληρη την Ελλάδα με βάση την απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, οι μηχανικοί του Δημοσίου, οι εργαζόμενοι σε ΠΟΕ ΟΤΑ, οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι Κέρκυρας. Οι εργαζόμενοι στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου με 48 ώρια απεργία από τις 4 δεκάτου. Σε ό,τι αφορά τι συγκοινωνίε. Η 24ωρη απεργία θα πραγματοποιήσουν οι ελεγκτέ εναέρια κυκλοφορίε, οι λιμενεργάτε, οι εργαζόμενοι στον ΟΣΕ και τον Προαστιακό, ενώ μέσα στι επόμενε ώρε αναμένεται να αποφασιστεί το πρόγραμμα κινητοποιήσεων των εργαζομένων στον ΟΑΣΑ. Συμβολική κατάληψη στο κτίριο του Υπουργείου Παιδεία πραγματοποίησαν νωρί το πρωί σήμερα περίπου 70 φοιτητέ. Ανάτησαν πανώ στην πρόσωψη και αποχώρησαν πριν τι 11. Κατάληψη στο κτίριο του Υπουργείου Οικονομικών πραγματοποιούν από νωρί το πρωί οι εργαζόμενοι του Υπουργείου. Η συνέντευξη τύπου του Υπουργού ξεκίνησε κανονικά λίγο μετά τη μία το μεσημέρι. Συγκέντρωση διαμαρτυρία σήμερα στι 6.30 το απόγευμα οργανώνεται από του γονεί και του τυφλού μαθητέ του Κέντρου Αποκατάσταση Τυφλών στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου Θησαίο 210 στην Καλιθέα κατά του κλεισίματο του ΚΕΑΤ ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος αποφάσισε να σταματήσει από Νοεμβρίου να εκτελεί με πίστοση τις συνταγές ασφαλισμένων όσων ταμείων δεν θα έχουν εξοφλήσει ως τότε τα χρέη τους προς τους φαρμακοποιούς. Οι φαρμακοποιοί δεν δέχονται την πρόταση της κυβέρνησης για περαιτέρω απελευθέρωση του ωραρίου των φαρμακείων. Αντιδρούν επίση στην υπογραφή ατομικών συμβάσεων με τον ενιαίο οργανισμό παροχή υπηρεσιών υγεία, Όπω προβλέπεται από το σχετικό νόμο, και διεκδικούν την επαναφορά του καθεστώτος των συλλογικών συμβάσεων. Ω τις 15 Δεκεμβρίου, θα πρέπει να υποβάλουν αιτήσει όσοι δικαιούνται να υπαχθούν στο κοινωνικό τιμολόγιο τη ΔΕΗ. Δικαιούχοι είναι οι ακόλουθε κατηγορίε καταναλωτών: άνεργοι πάνω από 12 μήνε, τρίτεκνοι, χαμηλόμισθοι με εισόδημα δηλαδή ίσο ή κατώτερο του αφορολόγιου του και ανάπηροι με άνω του 67% ποσοστό αναπηρία. Το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών εξετάζει την πιθανότητα να καθυστερήσει την καταβολή των 200 εκατομμυρίων δολαρίων βοήθεια που προορίζεται για την Παλαιστινιακή Αρχή, ω απάντηση στην κίνηση τη τελευταία να αιτηθεί αναγνώριση και εισδοχή στον ΟΗΕ. Η βοήθεια αυτή αφορά τρόφιμα, φάρμακα και υποδομέ. Αυτέ ήταν οι ειδήσει του Όμνια TV στι 2. Ευχαριστούμε που ήμασταν μαζί σα. Καλό σα απόγευμα.